Καλημέρα κύριε Γιώκα, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσίμα. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά, πώς την είδατε δηλαδή αυτή την εξέλιξη? Δεν σας ξάφνιασε φαντάζομαι? Όχι, νομίζω ήταν κάτι αναμενόμενο. Άλλωστε υπήρχε ένα παζάρι, εμείς το χαρακτηρίσαμε, τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Με επίδικο ο μεν κύριος Τσίπρας να διατηρήσει την κυβέρνησή του, ο δε κύριο Καμένος να διατηρήσει το κόμμα του, την κοινοβουλευτική του ομάδα. Και φτάσαμε σε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης που θα έρθει τις επόμενες μέρες, που μάλλον από ό,τι φαίνεται βολεύει και τους δύο. Και ο κύριος Τσίπρας βολεύεται για να βρει τις ψήφους που του λείπουν από το κόμμα του κύριου Καμένου, από βουλευτές του κύριου Καμένου, και ο κύριος Καμένος να διατηρήσει ένα μέρος ή τουλάχιστον την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τους πέντε τουλάχιστον. Ναι, και να εμφανίζεται την ίδια στιγμή ότι αντιστέκεται σε μια πολιτική που την στήριξε όμως όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια βασική πλευρά της συνολικότερης πολιτικής των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, με στόχο την ένταξη αυτών των χωρών στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Δεν το κρύβουν αυτό, είναι φανερό. Αλλά αυτή την πολιτική, που λέω πλευρά της, μια πλευρά της ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή την πολιτική την επηρέτησαν με πολύ μεγάλη συνέπεια τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Καμένος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο αυτή τη στιγμή να μιλάμε και να έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε μια απέραντη στρατιωτική αμερικανονατοϊκή βάση. Το κρίσιμο ζήτημα για μας, γιατί νομίζω ότι πολύ λίγο πλέον ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό τι ακριβώς θα γίνει στη Βουλή τις επόμενες μέρες ή ποιοι θα είναι οι νέοι συνοδοιπόροι του κυρίου Τσίπρα κτλ. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να μην δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός σε μια τέτοια κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να προωθήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεις, αναδιάθρωσης, αντιλαϊκές λέμε εμείς, και φυσικά να υλοποιήσει και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, καρπός των οποίων υπήρξε και η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το κρίσιμο ζήτημα που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό με τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Κύριε Γιώκα, σε ό,τι αφορά τις δύο αυτές ψηφοφορίες, η στάση του ΚΚΕ θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, αρνητική και στις δύο. Είναι αρνητική και στις δύο, προφανώς. Και ψήφο εμπιστοσύνης δεν δίνουμε στην κυβέρνηση. Την καταψηφίζουμε εδώ και 4 χρόνια την κυβέρνηση αυτή. Και την καταψηφίζουμε με όλους τους τρόπους, και με τον αγώνα μας και με την πάλη μας και στη Βουλή. Και φυσικά δεν ψηφίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα. Είναι μια συμφωνία την οποία την ήθελαν και την επέβαλαν με κάθε τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για συγκεκριμένους λόγους. Και επειδή ακριβώς αυτή την ήθελαν και αυτή την επέβαλαν, διατηρεί αυτή η συμφωνία τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού, για πιθανή μελλοντική χρήση. Και από εκεί και πέρα τι βλέπετε? Δηλαδή είναι φανερό ότι οι πλειοψηφίες υπάρχουν εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Και μετά? Κοιτάξτε να δείτε. Ούτως ή άλλως είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όλοι δηλαδή, η παρέμβαση, η παρουσία κτλ. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Τώρα, αν οι εκλογές γίνουν Μάη, αν γίνουν το Σεπτέμβρη, κατά τη γνώμη μας μικρή διαφορά έχει. Ναι. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει μια καλύτερη εμπειρία για το χαρακτήρα, για την πολιτική των κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, νομίζω δεν μπορεί να πιστέψει κανείς σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρεσβεύει κάτι το προοδευτικό, το διαφορετικό. Συνέχισε την προηγούμενη. Ναι. Προλαβαίνετε την ερώτησή μου, γιατί θα σας ρωτούσα πώς σας φαίνεται αυτό το καινούριο, ας πούμε, προσκλητήριο για μια προοδευτική συμπαράταξη. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας συνέχισε την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την πολιτική την υλοποίησε με ένα κόμμα με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, και βουλευτές πλέον αυτού του κόμματος γίνονται συνιστός, όχι της κυβέρνησης μόνο, γίνονται συνιστός από ό,τι φαίνεται του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τους προοδευτικούς που είδαμε εχθές στο κάλεσμα που απέφθηνε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής, νομίζω είναι γνωστά πρόσωπα από το παρελθόν που έχουν διακριθεί και αυτοί στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών. Άρα νομίζω είναι κρίσιμο σήμερα ο λαός να μην ψάχνει τις επιμέρους μικροδιαφορές ανάμεσα σε ένα κακέκτυπο διπολισμό που διαμορφώνεται, αλλά να κάνει την πραγματική διαφορά.
και η πραγματική διαφορά νομίζουμε μπορεί να γίνει με ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώγα, για να την συνομιλία. Και να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στο ΣΚΑΙ αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.